διαμαρτύρομαι. Ξέρετε πόσο είναι ανίκανοι οι υπουργοί της Ελλάδος? Πάρα πολύ. Η ελληνική λύση θεωρούσε ότι υπάρχουν αναξιοποιητά προγράμματα για νέους αγρότες. Και έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό Γεωργίας. Παραγωγής. Μόνο για την αλόη ρώτησα. Για την παραγωγή της αλόης. Που η αλόη είναι ένα εκπληκτικό προϊόν που μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία τεράστια στη χώρα μας. Τι είπε ο Μπρέιτον. Η απάντηση δόθηκε στον ευρωβουλευτή μας, στον Εμμανουήλ Φράγκο. Φραγκούλη. Η απάντηση λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Επίτροπο Thierry Breton ήταν η εξής. Σχετικά με τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης για την ελληνική παραγωγή αλόης, είναι ένα προϊόν. Και για το λάδι κάναμε ερώτηση και για την. Και για πάζο, πώς το λένε και το. Την τρούφα. Κάναμε ερωτήσεις συνέχεια. Με πιέζουμε. Είχε ζητήσει λοιπόν ενημέρωση για δυνατότητες ενίσχυσης και εμπορικής εκμεταλλεύσεως της ελληνικής παραγωγής. Σκοπός λοιπόν να αυξήσει γεωμετρικά το εισόδημα των Ελλήνων γιατρών, αγροτών. Τι λέει η ελληνική λύση? Να το αυξήσουμε. Τι απάντηση έχει σημασία ο Επίτροπος? Τι απάντησε? Ο Γάλλος Ευρωπαίος Επίτροπος εσωτερικής αγοράς συμφωνεί με την παρέμβαση του ευρωβουλευτή μας. Λέει, έχετε δίκιο. Παραδέχεται τις μεγάλες ευκαιρίες που εντοπίζονται στον κλάδο των καλλιτικών και επιρρύπτει ευθύνες που στην ελληνική κυβέρνηση, στην επιτελική της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Λένε δεν κάναν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι για να βοηθήσουν αυτή η παραγωγική διαδικασία να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Αφήνουν μόνο τον παραγωγό να πολεμάει. Το πλαίσιο λέει του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Αναπτύξης παρέχει στήριξη στους παραγωγούς. Ξέρετε τι είπε όμως? Ακούστε, επισημαίνει τη στήριξη για συμβουλευτικές υπηρεσίες, νέα συμμετοχή συστήματα ποιότητας κτλ. Τι είπε όμως? Εμείς λέει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη έχουμε αυτό το τομέα στήριξη των αγροτών. Πρέπει να βρεθεί ο αγρότης εδώ ή οι κυβερνήσεις να μεσολαβήσουν για να βοηθήσουν τον αγρότη. Η Ελλάς ως κυβέρνηση, η χώρα μας ουδέποτε ρώτησε το γραφείο αυτό τι προγράμματα υπάρχουν και πώς μπορούν οι παραγωγοί που καλλιεργούν αλόη να πάρουν χρήματα για να αναπτύξουν την παραγωγική τους δράση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σου δίνουν 100 ευρώ, όχι δάνειο. Πάρ' το, σου λέει. Υπάρχει πρόγραμμα, πάρ' το. Και η Ελλάδα, το Υπουργείο Γεωργίας, εδώ και πιο γορίδες και οι υπόλοιποι, τώρα ο Σπύρος δεν τα κάνει. Δεν πήγαν ποτέ στο γραφείο να χτυπήσουν την πόρτα και να πούνε παιδιά, δικαιούμαστε 100 ευρώ, λέω. Δεν είναι παραπάνω. Μπορούμε να τα πάρουμε. Να τα δώσουμε στους αγρότες. Μα μιλάμε για καρακιοκρέταγους της Αθήνας. Μιλάμε για οσφιοκάμπτες του Κορονακίου. Μιλάμε για άτομα που ειλικρινά δεν θα τους είχα ποτέ ούτε για έναν υπάλληλο κριτήρα στην εταιρεία μου. Σας το λέω πλέον, ο Μάιτσο το καταλάβετε. Δεν τους νοιάζει η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει η παραγωγή πλούτου. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους νοιάζει. Και για να καταλάβετε τώρα πόσο σημαντική είναι η παραγωγή πλούτου, πόσο σημαντικός είναι ο πρωτογενής τομέας που μπορεί να δώσει υπεραξία με τη βιομηχανοποίηση της τροφής, οι ανεξάρτητοι αγρότες παγκοσμίως υφίστανται ραγδαία μείωση. Υπάρχει ένα σχέδιο, φίλες και φίλοι, η ατζέντα και τα λοιπά που λένε πολύ και έχουν και δίκιο, ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί υπάρχουν και σάτσες επάνω, αλλά υπάρχει μία ατζέντα συγκεκριμένη και συγκροτημένη, ώστε οι ανεξάρτητοι παραγωγοί να μειωθούν στο ελάχιστο. Οι πολυεθνικές και κερδοσκόποι συγκεντρώνουν στα χέρια τους την αγροτική γη. Τη συγκεντρώνουν. Οι μικροκαλλιεργητές εξαντλούνται από νομικές ρυθμίσεις των κυβερνήσεων και σιγά σιγά εξαφανίζονται. Πρόσχημα είναι η πλανητική διατροφική επισφάλεια αν δεν εφαρμοστούν πρότυπα βιομηχανικής, λέει, γεωργίας και ανάπτυξης. Πολύ ωραία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως η ουκρανική γη ανήκει πλέον σε διεθνή φαν, μη ευρωπαϊκά, ως επιτοπλιστό. Ακούσεις εσύ να μαθαίνεις. Η ουκρανική γη δεν ανήκει πλέον στους Ουκρανούς, αλλά σε μη ευρωπαϊκά φαν. Την πήραν κονσόρτσιουμ, κολοσσί, πολυεθνική, και αυτοί καλλιεργούν τη γη, αυτοί κερδίζουν και επιστρέφουμε στην εποχή του Κιλελέ, του αντίπα, όχι του τραγουδιστή, των επαναστατών. Αυτό που πολεμούσαν για ένα κομμάτι ψωμί για μια γη. Αυτό γίνεται. Αυτή τη χώρα λοιπόν έχει το 1/3 όλο των γεωργικών γεών της Ευρώπης. Η Ουκρανία. Το 1/3 των γεωργικών γεών είναι μια τεράστια επίπεδη επιφάνεια η Ουκρανία, πολύ μεγάλη, τεράστια, με καλλιέργεια. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι αντίστακτες πολυεθνικές γίγαντες οθούν τον πλανήτη σε μια απορρίθμιση, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όσο η γη
εξαρτάται από λίγους, από έναν δηλαδή διευθυντήριο, τόσο η ακρίβεια και η πείνα θα είναι παγκόσμια πραγματικότητα και εργαλείο θα τη χρησιμοποιούν οι ανεκδίγητοι. Αυτοί οι τύποι που επιβάλλονται, που σκοτώνουν την ανθρωπιά, σκοτώνουν την ανθρωπότητα. Γνωστοί τύποι, για όσους ψάχνουν λίγο παραπάνω. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, το είπα στην ΕΡΤ, αλλά και η γαργάρα αυτή, δεν καταλάβα τους έλεγα. Για καμπούζια του λέγαμε μετά. Τι να κάνω, που τα είναι. Καλό παιδί, σημαντικό παιδί, πολύ Νέα Δημοκρατία, ο άλλος Πασόκ την άλλη ξέρω τι είναι, δεν βγάζει καλά παιδί και δυο. Παράπονα δεν έχω. Αν μπορούσα βέβαια θα με κάνω ποτέ, αλλά είναι υποχρεωμένη γιατί υπάρχει διακομματική επιλογή και υπάρχει και απόφαση της Βουλής. Στα ιδιωτικά κανάλια πρέπει να μπορούν τα παίξω. Bill Gates, θα κάνω μαθήματα. Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος είναι, ο ΕΟ, ο Bill Gates. New York Times, ολόκληρο άρθρο. Δημοσιογράφος άρθρο. Δεν διαβάζει ποτέ του. Δεν ξέρει. Περσινό. Και πριν 6 μήνες θα δικαιωθώ στο νιούζι και δεν είναι σίγουρος να μιλήσω για πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά υπάρχουν τα άρθρα. Δείτε και ψάξτε. Το Υπουργείο Γεωργίας λοιπόν τον είπα, εκτιμά ότι το 30% όλων των αγροτικών γεών ανήκει σε ιδιοκτήτες που δεν καλλιεργούν οι ίδιοι. Ωραιότατα. Ο Bill Gates έγινε πρωτοσέλιδος ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι ο μόνος. Α, δεν φταίει μόνο, δεν είναι μόνο αυτός, είναι και άλλα παιδιά. Βέβαια, μερικοί από τους πλουσιότερους ιδιοκτήτες γης, όπως ο Μπέζος. Ο Μπέζος, ρε. Ο Μπέζος. Άμαζον. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι ο Μπέζος. Είναι καλά. Ο Μαλόν. Έτσι. Ο Πίτερ Φάι. Αγοράζουν και όλοι. Όχι να χτίσουν σπίτια. Όχι να χτίσουν πολυκατοικίες. Ούτε να δοξίστες. Αγοράζουν γιατί θέλουν να βιομηχανοποιήσουν τη γη. Πολύ ωραία. Αγοράζουν δάση, αγροκτήματα, αγροτικές εκτάσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και επενδύουν σε αυτές. Ο Γκέιτς πέρσι, το 2020, είχε συγκεντρώσει 269.000 στρέμματα αγροτικής γης σε 18 πολιτείες σε λιγότερα από μία δεκαετία. Τα αγόρασα.